Έλα κατά Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις Γιώση? Καλά, πού σε βρίσκω? Ορίστε. Πού σε βρίσκω λέω? Είμαι στους Φούρνους Ανατολικά, έφυγα από Μαραθώκαμπο με προορισμό Φούρνους, γιατί είναι Σαββάτο σήμερα και μας απαγορεύουν να δουλέψουμε. Γιατί ειδικά το Σάββατο? Δεν ξέρω γιατί, έχουμε ένα μήνα να δουλέψουμε. Σήμερα είναι Σάββατο, μας απαγορεύουν. Προχτές η Κυριακή ήταν Παρσέλη, μας απαγορεύουμε. Έχουμε 5-6 μέρες το μήνα απαγορευτικό. Έχουμε και ένα μήνα το μήνα από φουρτούνες. Για διευκρίνησέ μου, τι αλλιευτικό έχεις? Μήπως απαγορεύεται μόνο για την αλλία που κάνει? Το αλλιευτικό μου είναι γρηγρή. Είναι παρασυρώμενο, δεν είναι σειρώμενο. Ναι, μήπως απαγορεύεται για αυτό το λόγο? Τι απαγορεύεται? Λέω, μήπως απαγορεύεται? Δεν το καταλαβαίνω, απαγορεύεται. Οι νομοθεσίες αυτές που έχουν βγάλει, με συγχωρείς, είναι του κόλου. Δεν μπορεί να σταματάνε τα γρηγριά. Οι κλάδες και δωδεκάνησα μέσα με αυτή τη σχερή τώρα 3 μήνες. Έχουμε να κάνουμε με ρόκαμα. Και από δίπλα μου στα 100 μέτρα να είναι τα τουρκικές οι ανεμόστρατες και να τραβάνε. Πού τραβάνε, σε δικά μας νερά? Εδώ στον Άγιο Μινά, 100 μέτρα. Μάλιστα σαρπάρανε μόλις με είδανε, σαρπέρανε. Πήγανε να μου κάνουν κλειό, αλλά επειδή εγώ τραβάω το ρεμούργιο, έκανα λιγμό και τους απέφυγα. Τι λες τώρα, έχουμε και τέτοια? Ναι, εντάξει. Αυτοί φοβηθήκανε, δεν ξέρω που με έδανε, ξέρω εγώ τι ξαφνικά. Αλλά εγώ τραβούσα το λαζάκι μου από πίσω και έπρεπε να τους αποφύγω. Γιατί αν κάνανε κάποια βλακεία που το παίρνανε παραμάσκαλα, θα βουλιάζανε και εμένα και αυτό. Δεν μου λες κάτι τώρα, για το επεισόδιο αυτό, είπες κάτι σε κάποιον, μίλησες? Εγώ ειδοποίησα και το λιμεναρχείο της Άμμου και στους Φούρνους και το Ολύμπια Ράδια πήρα και με το Θάλαμο μίλησα. Τι σου είπαν? Και τα παράπονά μου. Τι σου είπαν? Τι να μου πει, θα το κοιτάξουν. Τι να κάνουν. Θα το κοιτάξουν. Θα το κοιτάξουν. Εμένα ποιος με κοιτάει που έχουμε 28 μέρες να ρίξουμε δίκτυ στη θάλασσα με τις φουρτούνες. Το μήνα που μας πέρασε, αυτό το μήνα άστα. Από το Μάρτιο. Από την άλλη τα πετρέλαια 1200 ευρώ, 1100 όσα μπορεί ο καθένας βάζει. Ευτυχώς που έχω τον κύριο Ξαρουπά στην Κάλυμνο, την Αργό, και με υποστηρίζει. Ναι, Πάρε μου, λέει Γιώργο Πετρέλα, και όποτε δουλεύει ο Καϊκή. Δεν τα λέει άλλος αυτά. Μόνο ο Ξαρουπά στην Κάλυμνο τα λέει. Ο Ξαρουπά ο Μιχάλης είναι και φίλος, είναι και χορηγός μου. Να έχεις υπόψη. Ναι, είναι φίλος ο Μιχάλης. Και μπράβο του για αυτό που κάνει. Και δεν βοηθάει μόνο εμένα, βοηθάει πάρα πολλούς ψαράδες. Πας και παίρνεις από εκεί δηλαδή πετρέλαια, ε? Παίρνω από εκεί, γιατί από τη Σάμμο αν δεν πληρώσεις δεν πατάνε τη μάνικα να σου βάλουν πετρέλαιο. Αν δεν δουν τα λεφτά στην τράπεζα. Με τα άλλα τα θέματα του Καϊκού τι γίνεται, δηλαδή ας πούμε π.χ. πάγο χρησιμοποιείς εσύ? Πάγο παίρνω από την Πειραιά, από τη Λέρο, γιατί δυστυχώς το παγοποιείο στους φούρνους ο αλλιευτικός σύλλογος δεν είναι σύλλογος επαγγελματιών ψαράδος, είναι σύλλογος συνταξιούχων. Και ο καθένας έχει το κλειδί του και κάνει τη δουλειά του. Και αυτά που κάθονται και σου λένε, και είδα και το βιντεάκι με τον κύριο πρόεδρο, το γραμματικό, είναι παραμύθια της καλημάς που λέει. Τι να πω, ένας τα λέει έτσι, άλλος τα λέει αλλιώς, ποιο να πιστέψει. Εγώ πήρα από την Πάτμο, μου βγάλανε φίλοι πάγο, γιατί από τους φούρνους τα έχουν για ιδιωτική χρήση. Και άμα θέλει, ας βγούμε τέταρτε να μιλήσουμε να τα πούμε. Δεν μου λες κατά... Είναι σύλλογος συνταξιούχων. Δεν είναι σύλλογος επαγγελματιών. Είναι συνταξιούχοι, έχουν τα κονέ τους, κάνουν τη δουλειά τους όπως είναι. Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Τι ποσότητα πάγου παίρνεις εσύ συνήθως? Εγώ φέρνω από την Πειραιά 200-300 κολόνες. Ναι, αυτό λέω, γιατί σε ρωτάω, γιατί η δυνατότητα ενδεχομένως του παγοποιείου στις φούρνους να μην είναι τόση ώστε να μπορεί να καλύψει και σένα, γι' αυτό το λέω. Μπορούν όλες αυτές τις μέρες που έχουν να βγουν και αυτοί ένα μήνα στη δουλειά,
να μου είχαν βγάλει και με ένα 100-200 τσουβάλια πάγο. Λεφτά το ζήνω, δεν θέλω τσάπα. Τι να πω, όλο προβλήματα έχω. Εγώ έχω 3 μηχανήματα, τα έχω στείλει για σέρβις, με πάει ανάποδα με όλα αυτά που ξέρεις και δεν έχω τη δύναμη να στείλω 2.000 για να τα φέρω πίσω, να βγάζω το δικό μου. Γιατί τώρα 3 χρόνια σου έχω πει με τις αρρώστιες, τους θανάτους, τις ζημιές, τα ατυχήματα, με έχει πάει στραβά. Δεν μου λες κατά Γιώργη μου, για πες μου κάτι, εκείνος ο γιατρός ο τελευταίος τι έγινε, είναι ακόμα εκεί ή έφυγε? Δεν ξέρω, έμαθα ότι έφυγε ο γιατρός, αλλά είστε ένας και είναι με κορονοϊό κι αυτό τώρα εδώ, δεν ξέρω. Καλά, αυτά είναι ανθρώπινα, θα του περάσει. Ναι, εντάξει. Ωραία. Τι να κάνει, αυτά είναι ανθρώπινα, θα του περάσει, είναι. Εδώ... Κι αυτό είναι που μας στείλανε, δεν θα είναι. Τώρα τελευταία μας έχουν στείλει 2 τρελοί και όλο το νησί οδυνοπαθεί, ούτε φάρμακα μπορεί να γράψει, λάθος τα γράφουν, τι να σου πω. Τέλος πάντων. Τον έβρικαν αυτό το τελευταίο και τον εστήλανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, τι να πω. Τι άλλο θες να μου πεις. Και άλλα ησυχία, εμένα με ενδιαφέρει για τα θέματα τα δικά μου εδώ, να δούνε τι θα κάνουν, να δούνε υπεύθυνοι για τα θέματα στα Σαββατοκύριακο να αποσύρουν το νομοσχέδιο αυτό, γιατί είναι αμαρτία από το Θεό στα νησιά και Κυκλάδες, δεν τα βλέπουν τώρα 3 μήνες. Δηλαδή μας αναγκάζουν να παρανομούμε από μόνοι τους. Μας αναγκάζουν. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά. Πώς θα πληρώσουμε τους ανθρώπους. Πώς θα πληρώσουμε τις ασφάλειες που έρχονται, μας ειδοποιάνε να πάμε να... Πού θα βρούμε να τα δώσουμε. Εγώ είμαι έτοιμος να τους παραδώσω και τα καΐκια, να τα πάρουν, να τα δουλέψουν και να τα δώσουν όπου θέλουν. Δεν αντέχω άλλο. Τελείωσε. Πάμε για φαλήρηση. Δεν μου λες με το λιμεναρχείο πώς είναι η σχέση σου. Δεν έχω πρόβλημα με τα λιμεναρχεία, πολύ καλή. Μόνο με την Ικαρία, με ένα συγκεκριμένο. Με τα λιμεναρχεία δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Ναι. Για χαρά σύνορα. Με τα πληρώματα. Τα πληρώματα, εντάξει. Τα πληρώματα κάνουμε άλλο θέμα σοβαρό αυτό, Ιωσήφ. Κάνουμε μετακρίσεις, πληρώνουμε παράβολα, το ένα τ' άλλο. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, έχει ένα σύστημα εκεί που τους φυλάνε Αιγύπτιοι, με κάτι ψευτοδικηγόροι, οι λογιστέτοι είναι, και τους έλνε, τους δικείς μου τους έλνε στην Κρήτη, οι κριτικοί έρχονται σε μένα και παλεύουμε 1-2 μήνες να φτιάξουμε τα χαρτιά τους. Οι συγκεκριμένοι που κάνουμε χαρτιά μετακρίσεις δεν μας εισφέρουν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Τι καιρό έχει τώρα σήμερα και καλώς είναι. Τους παίρνουν προμήθειες μεγάλες στον ανθρώπο και τους βλέπεις είναι κακομουσιμένοι όλοι. Δεν μου λες τι καιρό έχετε εκεί κάτω, τι καιρό έχετε εκεί κάτω σήμερα καλό. Τώρα έχουμε σήμερα που ερχόμουν από τη Σάμο κάνα 6-7 βοριά, ήμουνα στο Μαραθώκαμπο. Ταξιδεύει το καϊκάκι, Το καϊκάκι ταξιδεύει. Μπράβο. Η ανάγκη μας κάνει και ταξιδεύουμε. Μπράβο, σωστά. Δεν θέλουμε δίσκο, θέλουμε βοήθημα, να δούνε τα προβλήματά μας, γιατί τα δικά τους δεν θα τα δούμε αύριο μεθαύριο. Ξέρεις τι εννοώ. Ναι. Ναι, ξέρω. Ξέρω. Ωραία, καταγγελία. Με ένα τηλέφωνο που θα κάνουμε, όλοι είμαστε ο ένας με τον άλλον, συνονοούμαστε και ξέρουμε τι θα κάνουμε άμα είναι αυτή η ώρα. Ναι. Και να μην μας το παίζουν ξύπνοι, εμείς είμαστε πιο ξύπνοι από αυτούς, γιατί είμαστε γεννημένοι στο πεζοδρόμιο. Να το ξέρουν. Και μην νομίζουν ότι κάνουν στις καρέκλες και κάνουν τίποτα και πίνουν την πορτοκαλάδα τους σε κολονά το ποτήρι, εγώ την πίνω με το μπουκαλάκι. Να ξέρουν τι, να δούνε τον κόσμο. Ο κόσμος πεινάει, οδυνοπαθεί. Εγώ θα έλεγα, ξέρετε ποια είναι η τιμωρία. Μπορεί να είσαστε λίγες ψυχές πάνω στους φούρνους, αλλά όταν έρθουν οι εκλογές, ξέρετε ποια είναι η τιμωρία τους. Εγώ ξέρω ποια είναι η τιμωρία, αλλά άλλοι που μόνουν στο όνομά τους ξέρουν και τους χτυπάνε στην πλάτη και τους γυρίζουν τα μυαλά, εγώ ξέρω ποια είναι η τιμωρία. Και να το κάνω. Εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι μου. Τα έχει ο Έλληνας αυτά δυστυχώς. Είναι λίγο. Χτυπάει. Είναι φιλότιμο. Το χτυπάνε την πλάτη και νομίζουν ότι όλα είναι καλά, ας πούμε. Ναι. Δεν τα βλέπουμε τα προβλήματα. Να δούνε τα προβλήματα εδώ. Για τα καΐκια οδυνοπαθούνε. Εμείς οδυνοπαθούμε. Αν ήταν στην Πελοπόννησο και πέθανε τα πορτοκάλια ή τα λεμόνια ή τα ροδάκινα,
θα τρέχανε να κάνουν αμέσως να καταγραφεί, να αποζημιωθούν. Εμείς που είναι τώρα 3 μήνες φουρτούνες, ποιος θα μας αποζημιώσει? Ποιος θα πληρώσει τον κόσμο? Μετά τις έλεγες θα πούνε, να, ο απάτης ο Μαρκάκης έχει τον κόσμο και δεν τους πληρώνει. Τέτοια θα λένε. Να, ο απάτης δεν πλήρωσε το ΕΦΚΑ. Πώς θα τους πληρώνει? Μα... είναι νόμοι αυτοί που βγάνουνε. Έχουν έτοιμε στη θάλασσα να δούνε τι γίνεται, πώς σταρεύουμε, τι κάνουμε, είτε κανένας. Η Εγνατία Οδός έκλεισε μια μέρα με τα αυτοκίνητα, που με τα χιόνια που δεν μπορούσαν να περάσουν, πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ. Ο άλλος ήταν στον Πειραιά και δήλωνε ότι ήταν απάνω στην Εγνατία με στα χιόνια. Και περνάνε αποζημιώσει. Τα ξέρουμε, δεν τα βλέπουμε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που τα λες. Τα αρέσει. Ντροπίστος, να κοιτάξουν τις δουλειές και τον κόσμο, γιατί θα τα βρούνε μπροστά τους. Θα ψάχνονται όλοι τους. Όλο έτσι λένε κατά Γιώργη και όλο οι ίδιοι είναι στα πράγματα. Τώρα σ' ακούω, σ' ακούω τώρα. Λοιπόν, και πάλι θα χαθούμε. Λοιπόν, έλα κατά Γιώργη, να είσαι καλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Πάμε για ριλάξ σήμερα Σαββάτο, δεν βγαίνουμε στη δουλειά. Ναι, κουράστηκατε, σας κουράσανε πολύ. Μας κούρασε όλο το λιμάνι του Μαραθοκάπου, κοιμηθήκαμε. Άντε, δεν πειράζει, ας πείσουνε τους Τούρκους να δουλεύουν, αυτά είναι τα χάλια τους, δεν πειράζει. Αυτό είναι το περίεργο, απαγορεύω. Θα σου τη στείλω και βίντεο που τους έχουμε τραβήξει. Ναι, να μου το στείλεις. Να τα δεις τα καΐκια. Να μου το στείλεις. Έγινε, να τα δεις. Άντε κατά Γιώργη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια.